Για τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ έχουν υποθεί και γραφτεί πολλά. Ως γνωστόν, η Γερμανίδα Καγκελάριος υποδέχθηκε ιδιαίτερα θερμά τον Αλέξη Τσίπρα στην Καγκελαρία. Όμως στη συνάντηση των δύο ηγετών υπάρχει ένα μυστήριο για το οποίο δεν έχει μιλήσει κανείς. Για ένα τέταρτο της ώρας, η Άγγελα Μέρκελ και ο Αλέξης Τσίπρας κλείστηκαν μόνοι σε μια αίθουσα για να συζητήσουν κατηδίαν, χωρίς να πούν σε κανένα τι είπαν. Όμως, αν και το θέμα της κουβέντας δεν το γνωρίζει κανείς, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν φανερό σε όλους. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε διαλλακτικότερος και πολύ πιο φιλικός προς τη Γερμανία, σαν να είχε ξαφνικές ενοχές. Τι ήταν όμως αυτό που είπε η Άγγελα Μέρκελ στον Αλέξη Τσίπρα? Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το πρόσωπο κλειδί για τη μεταστροφή του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το πρόσωπο, ο Κώστας Κορδάλης. Το όνομα του Κώστα Κορδάλη εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες όλο και πιο συχνά στις συζητήσεις για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ποιος είναι όμως ο Κώστας Κορδάλης και γιατί οι Γερμανοί τον χρησιμοποιούν σαν μοχλό πίεσης της ελληνικής πλευράς? Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο ελληνικής καταγωγής τραγουδιστής εγκαταστάθηκε το 1963 στη Γερμανία, όπου έκανε καριέρα. Αποτελώντας ένα μείγμα, Χούλιο Ιγκλέσιας, Ηλία Ψινάκη, Πασχάλη, Ντέιβιντ Χάσελχοφ, Γιάννη Φλωρινιώτη και Άτζελας Δημητρίου, ο Κορδάλης δεν δυσκολεύτηκε να επιβάλλει το στυλ του στη Γερμανία. Μάλιστα, το 1976 μπήκε στο Top 10 με το τραγούδι «Ανίτα». Ήρθε λοιπόν η στιγμή οι Έλληνες να πληρώσουμε, επειδή δώσαμε εκτός από τα φώτα του πολιτισμού και τον Κώστα Κορδάλη στη Γερμανία. Μήπως όταν ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε στη συνέντευξη τύπου αυτό? Ότι είναι λάθος και απλουστευτικό να λέμε ότι για όλα τα προβλήματα και για όλα τα δεινά που μας έχουν βρει εμάς στην Ελλάδα, φταίνει οι ξένοι. Είχε στο μυαλό του τις ενοχές από αυτό.